Για να πάμε στον κύριο Κώστα Δουζίνα, είναι πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε κύριε Δουζίνα? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου. Πολύ καλά, μόλις γύρισα από τις Πρέσπες. Είμαστε σε ένα ταξίδι 4 ημέρες εκεί πέρα, πριν από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Και έχουμε γυρίσει με πολύ καλή διάθεση μετά το ταξίδι. Τι σας λέει ο κόσμος, δεν έχει ο κόσμος γκρίνιες, γιατί η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια εικόνα που πάρα πολλοί επιχειρηματίες είναι προβληματισμένοι για αυτό που συνέβη με τα κρασιά εκεί στη Γερμανία. Γι' αυτό και κάποιοι δεν συνόδευσαν τον κύριο Τσίπρα από ό,τι φαίνεται. Και θέλω να και υπάρχει επίσης και μια εικόνα που δίνεται από την αντιπολίτευση ότι, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Βόρεια Ελλάδα. Στις Πρέσπες ακόμη περισσότερο, γιατί είναι και η συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, μάλιστα, όλα αυτά. Ποια είναι η δική σας η άποψη? Καταρχάς, να σας πω δύο κουβέντες για την επίσκεψη, τις εντυπώσεις από την επίσκεψη. Πρώτον, ότι προφανώς και εκεί η αντιπολίτευση, η οποία ήταν εξαιρετικά ενεργή και δυναμική εναντίον της συμφωνίας, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις στην Βόρεια Μακεδονία έχει αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί η άποψη εναντίον της συμφωνίας. Την τελευταία, ό,τι μας είπαν, ήταν 55% υπέρ της συμφωνίας και 35% κατά. Αυτό είναι γενικά θετικό. Έχει υποχωρήσει, λέτε, η μεγάλη διαφορά, γιατί ήταν 70-30, θυμάστε? Όχι σε εμάς, στη Βόρεια Μακεδονία σας είπα. Α, στη Βόρεια, λέτε. Ναι. Όχι. Να μην θεωρηθεί ότι σας λέω fake news. Ναι. Στη Βόρεια Μακεδονία, στην Βόρειο Γείτονα. Ναι. Αυτό που το λέγανε οι υπόλοιποι πριν Πρέσπες, και το οποίο δεν έλεγε σε κάθε Θεσσαλονικό, θα ήθελε να σε λένε Αθηναίος, ότι το κράτος σου είναι η Αθήνα και είσαι Αθηναίοι, και λέγανε όχι. Λοιπόν, αλλά υπήρχε αυτό, λεγότανε και για άλλους λόγους. Εντάξει. Για πείτε μου. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί συναντήσαμε και πολιτικούς υπουργούς και βουλευτές και επίσης διανοούμενους καλλιτέχνες κτλ. Γιατί έκανα δύο διαλέξεις, όπως κάνω πάντα όταν πηγαίνω για πολιτικές συναντήσεις, κάνω και διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο. Ήταν η τρομερή αγάπη και οι σχέσεις που έχουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ήταν πραγματικά με μια έννοια σοκαριστικό, δηλαδή θετικά σοκαριστικό, ότι όποιον συναντήσαμε από υψηλότατα στελέχη της κυβέρνησης που μας λέγανε πως ο παππούς του είναι Έλληνας, πως το όνομά του είναι Χαραλάμπης, όταν το λένε Χάρη, πως από μικρή ερχόταν στα νησιά και δούλευε στα μπάρ για να επιμηκύνει τις διακοπές. Ήταν πραγματικά τρομερά ενδιαφέρον και σας λέω, μας παραξένωσε γιατί δεν είχαμε ακούσει κάτι τέτοιο. Και από εδώ, όπως ξέρετε, πέρα από τον λένε Σκοπιανούς, υπήρχε και μία και υπάρχει ακόμα σε ορισμένους και μία ρητορική που επιτίθεται στο λαό, ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Είπε κάποιος προχθές ότι είναι κλεφτοκοτάδες. Δηλαδή, ένας λαός αξιοπρεπής, φτωχός, πολύ φτωχότερος από εμάς και μετά αυτά που έχουμε πάθει, και γενικά αξιοπρεπής. Και αλλά που δεν αποτελεί κίνδυνο, το λένε όλοι πάντως και από την ΕΔΜΟ. Εγώ ρωτάω δηλαδή αν θεωρούν. Ναι. Δεν το θεωρούν ότι αποτελεί κίνδυνο τώρα. Δεν είχε ποτέ, ξέρω εγώ, επιθετική πολιτική, λεκτική, ρητορική είχε επιθετική. Αλλά δεν όχι ότι πάντα, τότε με αυτόν τον Γκρούευσκι. Με τον Γκρούευσκι, ναι. Αλλά δεν είχε ποτέ, εννοώ. Εντάξει, αυτό δεν το. Και η Νέα Δημοκρατία το δέχεται. Ναι. Η ιστορία με τον Γκρούευσκι, κοιτάξτε, και εγώ τα μάθαμε τώρα που πήγαμε εκεί πέρα και μας τα εξηγήσαν έτσι αναλυτικά. Ήταν κάτι το οποίο συνέβη το 2014, είναι κάτι πρόσφατο σχετικά. Που έφτιαξε ένα theme park, όπως λέμε, θεματικό πάρκο, ας πούμε, με τον, με τον Αλέξανδρο, με τον Φίλιππο, με τον Ιουστινιανό, με κάτι νεοκλασικό. Κλασικές προσώψεις, τα κτίρια κτλ. Και είναι τόσο πολύ. Δεν έφτανε μόνο η Μακεδονία. Ναι, είναι όλο μαζί. Υιοθετήσαν για τη Βυζαντινή. Ακριβώς. Και ο Ιουστινιανός, βέβαια. Και κοιτάξτε να δείτε. Και, αλλά είναι σαν theme park, γιατί όλα αυτά είναι μέσα σε μια μεγάλη πλατεία. Όλα αυτά, εάν δεν είχαν γίνει τόσο μείζον πολιτικό θέμα στην Ελλάδα και με διαστάσεις εθνικού θέματος, θα ήταν τουλάχιστον, μην πω τώρα, γελία. Κοιτάξτε, και να σας πω, μου δώσανε οι συνάδελφοι μου εκεί πέρα οι δύο ή τρία βιβλία, αν θυμάμαι, δύο που ασχολούνται γραμμένα από πανεπιστημιακούς εκεί στα Σκόπια, που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και προφανώς αυτό είναι, μάλιστα, το ένα ονομάζεται state capture, ότι έχει καταληφθεί το κράτος τους από αυτούς τους περίεργους, οι οποίοι προσπαθήσαν να φτιάξουν ένα μύθο, ένα εθνικό μύθο, ότι έχουμε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Να φανταστείτε, φτάσανε στο σημείο. Κάναν λόμπι δηλαδή, και αυτό το κάναν ιστορία, το κάναν βιβλία. Λόμπι, το οποίο όμως ήταν η κυβέρνηση, καταλάβατε. Και όταν η κυβέρνηση είναι λόμπι, είναι καλά, χειρό. Εντάξει, ναι, διότι αυτό έχει λέω, πολλά κάνα λόμπι με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Εννοείται αυτό. Ναι. Αυτό έχουν κάνει και άλλες κυβερνήσεις. Όλες το κάνουν, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, είναι ένα να κάνεις ένα λόμπι για να προωθείς τα μακεδονικά κρασιά, ας πούμε, που θα κάνουμε, που έχουμε και εμείς, φαντάζομαι. Και άλλο να κάνεις λόμπι για την ιστορία. Και να λες, και να φανταστείτε, ας πούμε, το σημείο που είχαν φτάσει. Ήταν, δηλαδή, πολύ οργανωμένη η κίνηση.
χρηματοδοτούσαν και διάφορους δυτικούς, δυτικοευρωπαίους ή Αμερικάνους πανεπιστημιακούς που είχαν σχέση με την κλασική ιστορία. Κατάλαβα, αυτό είναι για το παρελθόν. Υποτίθεται ότι τώρα όλο αυτό ανατρέπεται. Για το παρόν. Ακούσαμε και τον Πάπα χτες, που έχει σημασία, γιατί ο Πάπας έχει μεγάλη επιρροή στην κοινή γνώμη πάρα πολλών χωρών, όχι μόνο στην Ευρώπη, έτσι, αλλά και πέραν της Ευρώπης. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, τι περιμένουμε εμείς από αυτή την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα με τους επιχειρηματίες και τους 10 υπουργούς από τα Σκόπια? Μια χώρα, το είπατε και εσείς, μικρή, φτωχή. Είναι περισσότερο αυτή η επίσκεψη, εκτός από τα οικονομικά ωφέλη, σε επίπεδο πολιτικού και διεθνούς συμβολισμού, αλλά αυτό θα μου το πείτε μετά τις διαφημίσεις. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να κλείσω ή να περιμένω. Θα περιμένετε. Θα περιμένετε, δεν είναι πολύ μεγάλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Κώστα Δουζίνα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Και θέλω να τον έχω ήδη ρωτήσει, μάλλον, δεν θέλω. Ναι. Τον έχω ήδη ρωτήσει, τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη. Τι περιμένουμε. Ναι, και σε επίπεδο, το καταλαβαίνω, τον πολιτικό και τον διεθνή συμβολισμό, αλλά θέλω να ρωτήσω και οικονομικά, γιατί βλέπω πολλούς επιχειρηματίες που τον συνοδεύουν. Για πέτε μου. Κοιτάξτε, δηλαδή, καταρχάς να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι το ξενοδοχείο στο οποίο μέναμε, ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στα Σκόπια, ο μάνατζερ και ο σεφ, ένας καταπληκτικός μάγειρας, είναι Έλληνας. Σας είπα, δηλαδή η ύπαρξη της Ελλάδας... Υπάρχει μια διείρδυση ήδη, λέτε. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Δηλαδή μεγάλες εταιρείες όπως είναι... Καλό για συνεργασίες. Τα ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια, από ό,τι μας είπε ο CEO που τον είδαμε, αυτή τη στιγμή δίνουν το 70% των ενεργειακών αναγκών σε πετρέλαιο στη Βόρεια Μακεδονία. Επομένως, λέτε ότι υπάρχει και οικονομικό ενδιαφέρον. Είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη... συνέτεροι, η μεγαλύτερη trade partner, συνεταίροι στη εμπορική, και τώρα κατά πάση θα πάμε πρώτη. Το ενδιαφέρον είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, διότι αυτό που μας λέγανε προετοιμάντως την επίσκεψη τώρα από την βόρεια πλευρά ήταν ότι θα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών από εκεί, οι οποίοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες, διότι η Ελλάδα, εκτός των άλλων, σας είπα διάφορα, είναι και η τρίτη χώρα με τη μεγαλύτερη άμεσες επενδύσεις. Η χώρα είναι φτωχή, όπως σας είπα. Το μέσο εισόδημα είναι 350 ευρώ, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, και μετά τη μεγάλη κρίση, έχουμε τουλάχιστον τριπλάσιο μέσο εισόδημα. Είναι δηλαδή μια χώρα η οποία είναι έτοιμη και αυτή να κάνει μια επενδυτική και οικονομική έκρηξη. Και εκεί πέρα νομίζω η παρουσία της Ελλάδας ήταν σημαντική. Αλλά θα ήθελα να σας απαντήσω και ένα πρώτο ερώτημα, γιατί νομίζω εγώ απάντησα σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία για το τι γίνεται με τον κόσμο, με αυτόν που διαφωνεί. Και σας είπα, στη Βόρεια Μακεδονία έχει να αλλάζει. Αλλά να σας πω και πολύ σύντομα και για την Ελλάδα, διότι αυτό ήταν. Ελλάδα, πείτε μας. Οι συνεντεύξεις οποίες έδωσα εκεί πέρα στην τηλεόραση ήταν σαν δύο ωριές συνεντεύξεις. Κυρίως αυτό με ρωτούσαν, τι θα γίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι η απάντησή μου, πώς βλέπω εγώ αυτή την κατάσταση. Πρώτον, στο επίπεδο των αρχών, της αξίας, των αξιών που βρίσκεται πίσω από την συμφωνία αυτή, έχουμε μια βασική αρχή, η οποία ισχύει νομίζω από τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ και των πολύ κοντινών φίλων, αλλά ακόμα και μεταξύ ξένων και τρίτων, που είναι ο αμοιβαίος σεβασμός της αξιοπρέπειας του άλλου. Και αυτό στην περίπτωση τη δική μας μεταφέρθηκε από τις προσωπικές σχέσεις, τη σχέση γειτονιά και στην οικογένεια και με τους φίλους μας, μεταφέρθηκε στο διεθνές επίπεδο, και αυτή είναι η χοντρική αξιακή, νομίζω, βάση, θεμέλιο αυτής της συμφωνίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως, το οποίο ήταν πάντα σε ένα βαθμό και μια αξία της αριστεράς, η οποία δεν ήταν ποτέ με τον εθνικισμό, πάντα με τον διεθνισμό κτλ. Και επομένως αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο από την αρχή της φασαρίας το 1990, δεκαετία του 90, η αριστερά ήταν πάντα ότι πρέπει το πρόβλημα αυτό να λυθεί, να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο να φτιάξουμε σχέσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και αυτό έχει σχέση με αυτά που λέγαμε τώρα, τα οικονομικά ή τα στρατιωτικά, το γεγονός ότι θα αναλάβει η Ελλάδα
την εκπαίδευση των στρατιωτών, ότι θα αναλάβει την φύλαξη του εναέριου χώρου, ότι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας μας θα αναλάβει να καθοδηγεί τη δικιά τους υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Δηλαδή, με μια έννοια, παρότι δεν είναι ωραία αυτά να λέγονται, ας πούμε, γινόμαστε μια ηγετική δύναμη εκεί πέρα. Λοιπόν, επομένως, το δεύτερο επιχείρημα, αν το πρώτο είναι αξιακό, το δεύτερο είναι καθαρά ωφελημιστικό. Δηλαδή, κάνεις μια cost-benefit ανάλυση που λέγεται. Δηλαδή, κοιτάς ποια είναι τα υπέρ σου, ποια είναι τα κατά σου, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα μειονεκτήματα. Τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα γεωστρατηγικά. Και εκεί πέρα, νομίζω οποιοδήποτε έντιμος άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει στον ορθό λόγο και στο ορθολογικό επιχείρημα, θα βρει τα περισσότερα από την άλλη πλευρά. Ναι. Το λοιπόν, τρίτο όμως, να σας πω και το τρίτο. Διότι μόλις τώρα. Πείτε μου για να μιλήσουμε λίγο και για τη διπλανή χώρα. Ναι, λέω προφανώς. Ναι. Το τρίτο λοιπόν και το για μένα εξίσου σημαντικό είναι το εξής. Ότι όταν ένας ηγέτης θεωρεί ότι κάτι το οποίο δεν πήγαινε καλά πρέπει να αλλάξει και θεωρεί ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να αλλάξει, σας είπα και για αξιακά και για ωφελημιστικά επιχειρήματα, νομίζω είναι υποχρεωμένος αρκετές φορές να πηγαίνει και εναντίον τη πιθανή κοινή γνώμη, δηλαδή να παίρνει ένα ρίσκο και αυτό είναι που κάνει, αυτό το ξέρουμε ιστορικά, τον μεγάλο ηγέτη τον κάνει πια και διεθνή ηγέτη και νομίζω αυτό που βέβαια για τον Πάπα δείχνουν αυτή τη στιγμή μα τη μεγάλη ο Πάπας αναγνώριση ότι του Πρωθυπουργού. Προέχουν οι άνθρωποι, εντάξει, το έθεσε σωστά, γιατί μιλάμε πολύ για νομικά κείμενα κλπ. Και έχουμε ξεχάσει, έχουμε απομακρυνθεί από του ανθρώπου και αυτό ίσχυε από του ανθρώπου και τι αξίε του και η ανθρωπιά είναι το ένα από αυτό. Από αυτά και αυτό ίσχυσε επί σειρά ετών και για τα οικονομικά, κύριε Δουζίνα. Ναι, έχετε πολύ. Μιλάγαμε συνέχεια για το χρέος, το συζητούσα από χτες με τον κύριο Βαρουφάκη, αυτό σας πληροφορώ, έτσι. Μιλάγαμε συνέχεια για το χρέος και λοιπά και δεν μιλάγαμε με τους ανθρώπους. Του λέγανε, λέει, ότι είναι ιερό το χρέος. Κανένα δεν του λέει ότι οι ανθρώπινες ζωές είναι ιερές. Αυτά ο Γιάννης έχει σωστό να τα λέει, παρότι τα λέει πρόσφατα. Εμείς, εγώ τώρα, σαν καθηγητής των ανθρωπιστικών επιστημών, έχω γράψει δύο βιβλία. Γι' αυτό το λέω σε εσάς. Και στο περίοδο της κρίσης λέγαμε και σε διαλέξεις και στα βιβλία που γράψαμε ότι είναι δυνατόν να αποπληρωθεί όλο το χρέος μεσοπρόθεσμα που λέγαμε το περίφημο μεσοπρόθεσμο, αλλά εάν πραγματικά δεν κοιτάξει η πολιτική και η πολιτισμική την ανθρώπινη ζωή, με συγχωρείτε τώρα, τις αξίες, τις αξίες, καταλάβατε, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα αυτό στιγμή, λέμε και την ανθρώπινη ζωή, την καθημερινότητα του κόσμου, κύριε Ζουζίνα, μιλάγαμε μονίμως για νούμερα και μιλάμε ακόμα εδώ που τα λέμε, έτσι. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, τα νούμερα και η καθημερινότητα συνδυάζονται, εγώ σας λέω και κάτι άλλο. Συνδυάζονται, αλλά πρέπει να συνάδουν για καμιά φορά, γιατί κάποιες φορές δεν συμφωνούν. Τώρα τι να κάνουμε, τα νούμερα, κοιτάξτε, όταν περνάτε από τα big data και στα τέλη του 2014 μιλάγαμε για, πώς το λένε, περίοδο ότι ανάκαμψη. Θυμάστε τι μας έλεγε η κυβέρνηση και τότε. Ναι, το τούνελ, τα θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε στη διπλανή χώρα. Να μην ξεχνάτε τις αξίες όμως. Δεν είναι μόνο η καθημερινότητα. Εγώ να μην ξεχνάω. Εσείς οι πολιτικοί με τις ξεχνάτε. Οι δημοσιογράφοι σας τις υπενθυμίζουμε. Τουλάχιστον κάποιοι από εμάς. Λοιπόν, ρομαντική και. Ο ρομαντισμός, αγαπητή μου κυρία Παπαδάκου, είναι σήμερα ο νέος ρεαλισμός. Το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λίγο, το οποίο κάτι κρίσιμο πάλι, για τη διπλανή χώρα. Είχαμε τώρα είχαμε μια πύριο νίκη, νομίζω αυτή είναι η φράση που μπορεί να περιγράψει τα αποτελέσματα στην Τουρκία για τον κύριο Ερντογάν. Οριακά νομίζω έχει χάσει και την Κωνσταντινούπολη, δεν είναι. Θα προσφύγει. Ναι, θα προσφύγει βέβαια. Εντάξει, αυτά είναι, τους αφορούν τα ιστορικά τους. Και θέλω να σας πω τι σημαίνει αυτό. Αυτή η πτώση και αν άκουσα κάποιους καλούς αναλυτές από τη συντηρητική παράταξη, αλλά καλούς αναλυτές, ότι αυτό τους ανησυχεί. Μήπως δηλαδή αυτή η πτώση της δημοτικότητας εσωτερικά δώσει, αν θέλετε, έναυσμα, δώσει αφετηρία στο να αναπτυχθεί και μία λογική διεκδίκηση και με τα ενεργειακά και όλα αυτά που είναι τώρα, γιατί 10 Απριλίου υπογράφονται και αυτές οι συμβάσεις, όπως ξέρετε, από την Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα έχει τηρήσει ένα χαμηλό προφίλ σε αυτό και δικαίως. Και σωστά και δικαίως, γιατί έχουμε και τα γεωπολιτικά μας εκεί πέρα.
Για πείτε μου, ποια είναι η γνώμη σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, να την κάνουμε πιο αναλυτικά κάποια άλλη φορά. Νομίζω ότι αυτοί που είπατε, οι συντηρητικοί αναλυτές, οι γνωστοί, αυτοί που γράφουν στις εφημερίδες, εδώ και. Όχι μόνο, για την τηλεόραση, άκουσα και εκεί. Εντάξει, δεν βλέπω τηλεόραση, ούτε το ξέρω. Οι σοβαροί γράφουν στις εφημερίδες. Δεν βλέπετε τηλεόραση. Όχι, δεν βλέπω τηλεόραση. Κακός. Δεν πηγαίνω κιόλα πολύ από ό,τι θα έχετε δει. Λοιπόν, οι σοβαροί, αυτοί οι αναλυτές, οι συντηρητικοί, είχαν δημιουργήσει μια εντύπωση, μια γενική, ας πούμε, ένα δόγμα θα λέγαμε. Ναι. Το οποίο προφανώς περνούσε και από τις τηλεοράσεις στον κόσμο, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ένα κράτος οχυρό, να γίνει σαν το Ισραήλ, ότι εμείς αντιμετωπίζουμε γύρω-γύρω μας συνεχώς εχθρούς. Είχαμε πριν τη Φύρο, ας πούμε, τη Βόρεια Μακεδονία. Εντάξει, αλλά έχουμε μία προκλητικότητα από την Τουρκία. Δεν λέω ότι. Ναι, εγώ, ξέρετε, είμαι τελείως πασιφίστρε. Να το τελειώσω. Έχουμε προκλητικότητα. Προφανώς. Έχουμε προκλητικότητα και εκεί έμπαινε το θέμα πια. Προφανώς να είμαστε προετοιμασμένοι αμυντικά, να έχουμε αποφασιστικότητα, να έχουμε αξιόμαχο, να έχουμε έναν ικανοποιητικό οπλισμό, ας πούμε, γιατί ποτέ δεν μπορούσες, ας πούμε, να έχεις το ανάλογο επίπεδο των οπλικών συστημάτων που έχει η Τουρκία, ας πούμε, η οποία έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στρατός στον κόσμο. Να τα έχεις όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα να έχεις, νομίζω, σε έναν βαθμό καταλάβει και εμπεδώσει ότι αυτοί θα είναι οι γείτονές μας. Καλός ή κακός, έτσι τα έφερε η τύχη, αυτοί είναι οι γείτονές μας. Εφόσον αυτοί είναι οι γείτονές μας, ναι, μεν από τη μια πλευρά είσαι έτοιμος, αποφασισμένος, προετοιμασμένος για οποιαδήποτε πρόκληση να την απαντήσεις, να έχεις το διεθνές δίκαιο και το λεγόμενο soft power, την ήπια δύναμη με την οποία μπορείς προφανώς να υποστηρίζεις τα δίκαιά σου και να παίρνεις και όλες τις μεγάλες δυνάμεις μαζί σου, όπως έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, να είσαι και επίσης διατεθειμένος να τους μιλάς. Να έχεις σχέσεις ή να προσπαθείς να φτιάξεις σχέσεις καλής γειτονίας. Διότι σε τελική ανάλυση, όπως ξέρετε, φαντάζομαι ότι πάει και εσείς πολλές φορές στην Τουρκία. Όπως αυτά που σας είπα για τους Βορειομακεδόνες πριν, ο τουρκικός λαός και ο ελληνικός λαός δεν έχουν πολλά να χωρίσουν. Είναι οι ηγεσίες, οι κυβερνήσεις, οι αναλυτές, οι οποίοι παίρνουν, ας πούμε, κάποια σοβαρά στοιχεία, κάποια προκλητικά στοιχεία και περισσότερο μια ρητορική από την άλλη πλευρά και το μεταφέρουν, βρισκόμαστε, ας πούμε, σε θανάσιμο κίνδυνο. Επομένως, αποφασιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα και προσπάθεια να μιλάς. Οι Άγγλοι έχουν μια ωραία έκφραση, «Jo-jo and not war-war», δηλαδή σαγόνι-σαγόνι, να μιλάς παρά να κάνεις πόλεμο. Όσο για τον κύριο Ερντογάν, αλλά και αυτά τα είχαμε πει παλιότερα, κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ερντογάν και αυτού του είδους ο εθνικο-νεοοθωμανισμός, ξέρω πώς να τον πούμε, τον οποίο ανέπτυξε όταν το νεοοθωμανικό του σχέδιο φάνηκε να αποτυχάνει μετά την ήττα των αδερφών μουσουλμάνων και άλλων σουνιτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υποχώρηση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση κατ' εμένα μεταβατική. Θα προχωρήσουμε, το οποίο εμφανίζεται και στις διεθνείς σχέσεις γενικότερα και στις γεωπολιτικές σχέσεις γενικότερα, γίνεται και στις σχέσεις με την γειτονική χώρα και πιστεύω ότι, παρότι δεν ξέρουμε πού θα κάτσει, νομίζω ότι γενικά οι χθεσινές, οι προχθεσινές, τα προχθεσινά αποτελέσματα σημαίνουν ακριβώς την αρχή της υποχώρησης αυτού του μεγαλοπρεπού σχεδίου. Είναι δυνατόν οι ρητορικές εξάρτησεις και αυτά τα παραλληλήματα που ακούμε κατά καιρούς να συνεχιστούν και κυρίως γύρω από τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα σχετικά τελευταίο εφεύρημα, ας πούμε, της τουρκικής ηγεσίας. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι πιο μεσοπρόθεσμα μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου η ισχυροποίηση της θέσης Ελλάδας και στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με το Ισραήλ, τώρα που είχαν και Αμερική μέσα, με τα κοιτάσματα στην Κύπρο, έχουν ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση μας και νομίζω ότι ακριβώς όταν η θέση σου ισχυροποιείται όπως είναι τώρα, είναι και η καλύτερη περίοδος να κάνεις και ορισμένες συζητήσεις και να δεις πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σαν γείτονες, οι οποίοι, ναι μεν, δεν είμαστε καλύτεροι φίλοι, από την άλλη πλευρά όμως δεν είμαστε και οι εχθροί που είμαστε συνεχώς, ας πούμε, στο φράχτη να μαλώνουμε, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε εδώ μια τελεία, κύριε Ζήνα, για να δούμε και πώς θα πάει αυτή η επίσκεψη και, εν πάση περιπτώσει, όπως λέτε, ναι, αυτό, το να μιλάς. Νομίζω να αυτό μιλάς. Είναι και το σύγχρονο δόγμα πια. Να μιλάς έτσι, αν δεν μιλάς, με συγχωρείτε, αν δεν γίνεται αυτό το 2019, δεν ξέρω πότε θα γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Παπαδάκου, γεια σας, καλό απόγευμα.